Καλησπέρα, φιλάκι μου, καλό. Άρρωστα μου έλειψες. Μία μέρα κενό. Έπρεπε να ζητήσει ιδανικά ο άλλος. Καλά γίνεται. Βγαίνουν στα ραδιόφωνα δημοσίως και επαιτούν. Με χρωστάει εκείνος, δεν μου τα έδωσε ο άλλος. Και διοικούν τέτοια μεγάλη ομάδα, την τρίτη μεγαλύτερη της πόλης. Και αναφερόμαστε στον Ηρακλή. Μας έφαγε και την ώρα. Μας έφαγε την ώρα, πάρα πολύ δημιουργική. Γινόμασταν αποδέκτες πολλών μηνυμάτων. Πολλών μηνυμάτων και πινελίκι φαγαγό. Και πινελίκι χοντρό. Και τι είναι αυτά και εμείς την όμορφη θα ακούσουμε. Μόνο εσείς παίζατε τον Ηρακλή όλη τη συνέντευξη. Απίστευτο. Δεν τα κάνουμε ρε παιδιά, άμα ήταν του ΠΑΟΚ θα παίζαμε του ΠΑΟΚ. Όχι, πρέπει να παραδεχτείτε ότι κάνατε λάθος. Είπαμε, οι έξινοι παραδέχονται. Εδώ οι ανώτεροι σας παίρνουν λάθος απόφαση. Δεν μπορεί αδελφέ να μετακινούνται βασιλείς και να μην. Είναι η διεκτίβα που ακολουθούμε για την ισορροπία. Τέλος πάντων, μετά αυτά τα μπάλας και τα ισορροπία που τα έχει κλέψει από τον Λουτσέσκου. Ο αδελφός μας. Ο οποίος Λουτσέσκου έκανε ωραία δήλωση. Ουσία. Δεν ξεχνώ, Κύπρος. Κύπρος, το ξέρεις. Δεν ξεχνώ ποτέ. Από το 1974 δεν ξεχνώ. Φτάσαμε 45 χρόνια. Τα γούρια. Έκανα λάθος, άλλαξα ρούχα με την πάτε και την πλήρωσα. Δεν ξαναβάζω αυτά τα ρούχα, θα καούν αυτά να ξέρεις. Μα γι' αυτό είναι η απόλυτη συμπάθεια μου. Αυτό είναι μέσα στην ψυχή μου. Ναι, ποτέ. Έχει συγκεκριμένο στόχο ο Λουτσέσκου. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω φεύγοντας, γιατί σε 3-4 χρόνια θα φύγει από την ομάδα. Ναι. Όταν θα φύγει από την ομάδα, όλοι με τα νούμερα που θα έχει αφήσει και τα στατιστικά, θα είναι με μεγάλη διαφορά ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αν συνεχίσει έτσι, γιατί σίγουρα. Τα χρόνια που είπες. Μα στην τετραετία θα έχει αφήσει μήνυμο 3 πρωταθλήματα. Εγώ μετράω και το περσινό. Ναι, λέγεται ότι θέλετε. Εννοείται. Όχι, το περσινό εγώ το μετράω. Το φετινό δεν μετράω ακόμα. Καλά, σου κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Θα αλλάξω λίγο θέμα, να πω ένα ακόμα τάκι. Περίμενε. Τον άνθρωπό μας, φίλε, αυτό που σου στείλα χθες. Για πάμε. Αυτό που ψήφισε το προποτζήθηκο και έπαιξε κιόλα. Βέβαια, στο να πει. Εκεί ήθελα να αφήσουμε, δηλαδή, το ζήτημα. Για εμά το έκανε. Να πάμε. Δηλαδή, κύριοι, ο άνθρωπος είναι η κορυφή των κλεφτών. Αν οι κλέφτες είχαν αρχηγό, έτσι και κάνω μια ψηφοφορία, τέτοια άνεση. Ο άνθρωπος πήγε, έκανε ληστεία, να καταλάβετε λίγο και πού αναφερόμαστε. Πήγε ένα στην Αθήνα. Στην Κυψέλη, εκεί που γεννήθηκα, Αγία Ζώνη. Στην Κυψέλη, λοιπόν. Σε ένα πρακτορείο προπό, έκανε μπουκα, κουκούλα μαχαίρι, κανονικά. Ζήτησε τις πράξεις. Φυσικά δεν υιοθετούμε τέτοιες πράξεις σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Αλλά ποιο ήταν το θράσος, το άκρο νάωτον του θράσους. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ο βασιλιάς του θράσους, τότε τι είναι. Ναι. Ενώ πήρε τα χρήματα, ζήτησε να παίξει και ένα στοίχημα. Ναι. Και βάλε αυτό και πώς το βλέπεις, τη λέει την Παπαφατζού. Ναι. Η άλλη που τον απαντούσε κιόλας. Ναι. Χι το βλέπω, αλλά νομίζω ότι έχει καλή ομάδα η άλλη, μπορεί να φτάσει και μέχρι το διπλό. Καλά, τη λέει, βάλτε 350 ευρώ. Πώς να την πληρώσει και τα κλεμμένα, να γίνει ο ορισμός σκανδάλου. Και φεύγοντας όμως, έτσι, στον κολοφόνα του, είναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τα έχω ανάγκη. Τα έχω ανάγκη, εγώ σου λέω ότι αυτός τα πήρε. Τα είχα στο άλλο που δεν ήταν. Δηλαδή, 100%. Πήγε... Μπήκε μέσα χωρίς. Ο Μονάκος που ήταν το χθες το μεσημέρι. Ψάχνετε, μην νομίζει. Ψάχνετε από τις διοκτικές αρχές ήδη. Εννοείται. Γιατί το έκανα εικόνα και η σωματοδομή του ήταν ψηλό ίδια. Ο νούμερο ένα ύποπτο είναι ο Κιμονάκος. Τον γλιτώνει ότι έγινε σε άλλη πόλη. Δεν τον γλιτώνει, κάνει τέτοιες γρηγορίες. Πάει κάνει το φόνο σε άλλη πόλη και ξαναγυρνάνε. Το ξέρει αυτό. Ναι, βέβαια. Πολύ γρήγορα. Αυτό είναι απλά δεν εκμεδεύεται ότι αποστάζει, φίλε. Τι είναι το Θεσσαλονίκη Αθήνα όλο το πακέτο και να το κάνει αυτό 3 ώρες. Θέλει και ρέστα. Τι. Με στείλανε ένα πάρα πολύ ωραίο σε αυτά τα Instagram τα τέτοια. Λογικά τα 2/3 των ακροατών το ξέρει, αλλά πρέπει να το πω για να το μάθουν όλοι. Αυτό πρέπει να είναι η κορύφωση όλων. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα που θα πέσει το φλουρί. Το Πάσχα, ποιο αυγό δεν θα σπάσει. Τα φώτα, ποιο θα πιάσει το σταυρό. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το πάμε στοίχημα είναι. Δεν είναι τέλειο, σταυρό. Αφού σε όλα το βγάλουμε. Σε όλα. Τι ωραία είναι αυτή, μπράβο τους. Αυτά κανονικά πρέπει να πληρώνονται όμως. Τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή. Έβγαλες έξυπνο μότο, πληρώσου. Να υπάρχει μια επιτροπή που να κρίνει τα ωραία μότο. Εγώ λέω το εξής. Λες ατάκες που τις χρησιμοποιούν άλλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, να πληρώνεις 10 λεπτά η ατάκα. Και να πνευματική ιδιοκτησία του Κώστα του Κοντού. Πνευματική ιδιοκτησία του Σουγιά, του Λαμόγιου, του Γιάννη. Ναι. Εγώ λέω κάτι. Αν η Γκολμπέτ θέλει να κάνει διαφορά. Ναι. Θες να κάνει διαφορά, λέω εγώ. Ναι. Θέλει να κάνει κολμπέτα αυτή η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Πα και λε. Ποιοι θα δηλώσουν συμμετοχή για να πέσουν στο σταυρό εδώ στην πόλη. Mm. Ωραία. Και ένα στην Αθήνα. Δύο παιχνίδια να έχουμε. Τα φώτα. Εντάξει, τα φώτα. Mm. Τώρα, είναι καλό στοίχημα. Ναι. Καλό και δεν μπορεί να το κάνει μόντα. Ναι. Εκτό άμα είναι όλο στον κόλπο. Εντάξει, για δεν μπορεί να μα φάνε. Για πε γιατί στη μόντα έχω ειδικότητα. Ναι. Γιατί πώ το σκέφτεσαι. Ναι. Γιατί εγώ θα σε πω το αντίδοτο κατευθείαν. Ναι. Για πάμε. Ναι. Ωραία. Δηλώνουν συμμετοχή. Κώστα Κατσαπλιά. Ωραία, τι θα δούμε και ένα βιογραφικό. Είσαι αθλητής, έφαγες και με 30 πιτόχυρα την τελευταία εβδομάδα. Δεν μπορεί να σου δώσουμε ίδιο ποσοστό. Ναι. Εντάξει, όσο τσεκάρει και να είσαι. Ξεκινάει από ένα 30. Ναι. Ξεκινάμε, όχι, ένα 30 δεν μπορεί. Το απόλυτο φαβορί.
Θα είναι πολύ, ρε. Κάποιο που έχει σωματοδομή πολύ στα και βουτάει κατευθείαν και τα. Γιατί εντωμεταξύ κάνει και τρίπλες ο παπάς. Δίνει αβάντες μεγάλες, να ξέρεις. Ο παπάς, όπου τον πετάει το σταυρό, κάνει τρίπλες. Ναι, το παπά το πούμε, διαδρεφέ. Παίξει σωστά. Παίξει μπάλα. Παίξει σωστά. Εδώ παίζουμε τα λεφτά μας. Ναι. Εντάξει, μην κάνεις τα δικά σου. Ναι. Μην δούμε ξαφνικά κανένα τρούλο με μπαλέτα να χορεύουν πάνω. Βασιλική με τρούλο είναι η Αγία Σοφία. Ναι. Η μεγάλη, η κεντρική. Ναι, η κεντρική. Τέλος πάντων. Θα πιάσουμε και τον παπά, εννοείται, ότι αδερφέ, κάλμα, ναι. Εδώ παίζονται περιουσίες. Θα δηλώσω συμμετοχή κανονικά. Εντάξει, και θα πάμε. Από ένα 80 θα ξεκινάει, φίλο. Πιο σφίχτης, ναι. Θα είναι ένα 80. Και αυτός με το χνούδι που πήγαινε κατηχητικό, χνούδι μουστάκι, που είναι αποφασισμένος. Κανονικά το σταυρό πρέπει να το πετάνε κάπου στη μέση και να ξεκινάνε μισή από τη μια πλευρά και μισή από την άλλη την ίδια απόσταση. Ναι. Και να προλάβω ποιος θα προλάβει. Μοιάζει ο σταυρός, νομίζω. Θα δηλαδή, τον πνίγουν και 12. Θα τον κρατάνε. Και ποιο σου λέει εσένα ότι δεν είναι μόνο αυτό που κρατάει. Τέλο πάντων, επειδή νομίζω φτάσαμε, περάσαμε τι γιορτέ και φτάσαμε στα φώτα, ενώ ακόμα δεν έχουν έρθει τα Χριστούγεννα και ο κόσμο ετοιμάζεται. Το ξέρει τι έχει γίνει. Τι? Οι 8 στου 10 κάνουν δεκαήμερα και 12ήμερα. Κολλάνε το σημερινό, κολλάνε Δευτέρε. Γεια σα, καλό βράδυ, τα φιλιά μου. Και θα βγουν καλό 15 Ιανουαρίου. Η ομάδα σου, φίλε, 8 μέρε του έδωσε. Άκου να δει τι πιστεύω εγώ γι' αυτό. Αυτέ τι 8 μέρε που έχουν διακοπέ οι ποδοσφαιριστέ μα λόγω του φαινομένου, του χειρότερου φαινομένου τη τελευταία διετία που έγινε σε διαιτητή. Αυτή η επίθεση που έγινε στον Τζίλο, την οποία την καταδικάσαμε και προχθές και σήμερα φυσικά, συμπάσχουμε με τον άνθρωπο και περαστικά. Είδαμε και το βίντεο που είναι, μας αγρίεψε, είναι η αλήθεια. Αηδία, αηδία. Ποτέ να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Κλείνουμε αυτό το φάκελο. Να μιλήσουμε λίγο για τις 8 μέρες διακοπών των παικτών. Η άποψη δική μου είναι να βγουν οι παίκτες και να ξεφτυλιστούν, να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν. Να τα αφήσουν όλα πίσω τους, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να ξαναδιάσουν. Δεν είναι μισό site, τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει το άθλημα. Να αδειάσουν το μυαλό τους. Έτσι, πνευματικά και να έρθουν μετά όπως πρέπει. Αυτοί που είναι με τις οικογένειές τους, να πάνε στα ταξίδια τους, στις πόλεις τους, στις χώρες τους, έτσι, οικογενειακές στιγμές, να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν. Ή να χωρίσουν αν θέλουν. Θεμητό ή αθέμητο. Ό,τι θέλουν. Έτσι, οι νεαροί, γιατί η ομάδα έχει πολλούς νεαρούς. Έχει τόσο ωραία μαγαζιά μέσα στην πόλη ή κοντά το χειμερινά θέρετρα. Ξεφτυλιστείτε, περάστε καλά, διασκεδάστε. 8 μέρες είναι μια χαρά. Και μετά όμως όταν θα γυρίσετε, θα επιτελέσετε. Αυτό την ιερά υποχρέωση την οποία έχετε κατά το ιερά εξέταση. Έτσι, πρώτα απ' όλα απέναντι στους εαυτούς σας και προς τον Άγιο άνθρωπο, τον πρόεδρο, αυτόν που σας πληρώνει όλους, σας πληρώνει χθες. Κανείς δεν πληρώνεται την ίδια μέρα στον ΠΑΟΚ πλέον, το σταμάτησε αυτό ο Άγιος άνθρωπος. Ναι. Ο Ιεραπόστολος, αυτός ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Έτσι, πληρώνει χθες. Κυριλίδης Μεθοδίδης, να το πάμε λίγο. Ναι, Κυριλίδης Μεθοδίδης. Έτσι. Και εμείς σαν πόλη, έτσι, εμείς τα 2/3 της πόλης. Έτσι, και μη, λέω και λίγο, αφήνω αβάντα. Εντάξει, τα δυόμιση, βάλετε, ναι. Βάλετε ναι, αυτό, βάλετε τελευταία. Τα δύο τελευταία. Εδώ της Αθήνας αρχίζει. Τι έχουμε κάνει για αυτόν τον άνθρωπο, το μόνο που τον έχουμε κάνει, μία οδό. Μία οδό. Μία οδό. Τι είναι. Κάντε κι άλλα. Κάντε κι άλλα, ξεκινάτε. Και όχι καμιά λεωφόρο. Ναι. Όχι καμιά λεωφόρο. Η τέος Κλεάνθος του τυράννου έγινε η Βάσα Βίδη. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα γι' αυτόν. Η ζωή είναι ατελείωτο δούνε και λαβίν. Και εμείς από αυτόν τον άνθρωπο έως τώρα έχουμε δει λαβίν. Λαβίν, ναι. Εγώ έχω δει. Λαβίν. Εγώ νιώθω καλά. Φυσικά έχουμε πορεία μεγάλη μέρα, έτσι. Ναι, δεν έχουμε πιάσει τον παπά ακόμα. Μα είμαστε σε χωματόδρομο ακόμα. Ναι, είναι ο άνθρωπος όμως ο οποίος μπορεί πανεύκολα να μας πάει στις απόλυτες Autobank. Και δεν μιλάμε για Autobank των Αθηνών, των Θεσσαλονίκων. Autobank της Ιταλίας. Ο μόνος μίλαζος Γερμανίας. Που έχει πει αυτή τη λέξη, γιατί. Τι? Το Autobank είναι ο μόνος μίλαζος Γερμανός που έχει πει αυτή τη λέξη. Δηλαδή μου ήρθε, το είπες και μου ήρθε το Wuppertal, ένα κύμα Wuppertal έτσι πάνω μου. Ναι. Τα παιδιά μας θα ξεκουραστούν. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, ζήστε, χαρείτε κάθε τελευταίο δευτερόλεπτο από αυτά τα 8-24 ώρα που έχετε στη διάθεσή σας. Δεν υπάρχει για να συνεχίσουμε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Η οικονομική δυνατότητα υπάρχει. Τη φιλοσοφημένη συζήτηση και τα μηνύματα προς την κοινωνία που πρέπει. Δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος από τον πεινασμένο. Και δεν είναι αυτόν δεν έχει να φάει. Από τον πεινασμένο γενικά. Αυτόν που δεν κάνει πράγματα στη ζωή του. Είναι που δεν έχει παραστάσεις. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε με την απόλυτη αντιδιαστολή. Το χορτασμένο μην το φοβάσει. Ακριβώς. Μην το φοβάσει. Εδώ λοιπόν λέμε στα παιδιά μας. Να τη μάνα όλα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα. Και δεν θα σας πει τίποτα κανείς. Αρκεί όταν θα επιστρέψετε να είστε κύριοι. Και πάμε στα άλλα παιδιά τα οποία δεν θα πάνε διακοπές. Να πάμε στα παιδιά τα οποία γέμισαν πόνο, οργή, πίκρα, αγανάκτηση. Και μιλάμε για τα κυτρινόμερα παιδιά του Άρη. Ο οποίος Άρης δεν κατάφερε να πάρει ένα απλά θετικό αποτέλεσμα στον Ευρωτέλη. Δεν παίζατε στον Ευρωκάμπ, δεν παίζατε στο Ολτράφορντ. Και δεν παίζατε και κάπου δεν που δεν καμία είστε υποψιασμένοι ότι μπορεί να γίνει κέντα. Γιατί το χειρότερο αυτό είναι, φίλε. Έχεις δει το Ευρωτέλης ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι κερδίσαμε άδικα. Ναι, μπα, πω, τι μία αντικειμενικότατος, έτσι. Ωραία.
Βλέπει ένα εργοτέρι που πάει καλά στα μάτς, πάει καλά στη Βιτεχνική. Βέβαια. Τα παίζει όλα τα μάτς. Τελευταία είναι τρία δεν ήταν καλός, αλλά γενικότερα όμως, παίζει όμως. Βγάζει μια εικόνα ομάδα. Θέλει να παίξει. Θέλει να παίξει. Την πατάει εκεί που δεν, παίζει, δεν έχει καλό αγωνιστικό χώρο, για να ξέρει. Εκεί την πατάει. Ωραία. Ξαφνικά λοιπόν κατεβαίνει. Ό,τι και να έχει συμβεί, τρία σου τρία γκολ. Απαγορεύεται να είσαι 3-0. Έτσι. Απαγορεύεται. 3-0 από ομάδα Β' Εθνικής, εσύ που έχει στόχους φέτος να βγει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να βγαίνει έξω από αυτό το θεσμό του κυπέλου, γιατί βγάζει έξω από τους στόχους. Εγώ, επειδή πάντοτε είμαι λίγο πιο ρεαλιστής από όλους, από τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ. Το κύπελο είναι κύπελο. Υπολογίζει δύο παιχνίδια, ρε φίλε. Δύο παιχνίδια είναι έσοδα. Μπορεί, να είναι, μπορεί να είναι μια καλή κλήρωση να πάει και να αποχωρήσει και παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει. Το κύπελο. Το κύπελο το ξέρουμε, είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, ότι μπορείς να φτάσεις εύκολα κάπου. Και το να περιμένεις κάτι στο μπάσκετ, το ότι περάσαμε εμείς στην ΑΕΚ και είμαστε ημιτελικά. Κάτι έχεις να περιμένεις. Ναι, να προσδοκείς κάτι. Τώρα ήδη ο ένας από τους δύο στόχους, δηλαδή η Ευρώπη ήταν η έξοδο, είναι η έξοδος, η οποία πάλι παραμένει για τον Άρη, μιλάμε σταθερά. Έτσι το κύπελο, γεια σας, καλό βράδυ. Ναι. Και γιατί? Και χριστουγεννιάτικα. Εδώ περιμένουν δώρο, μποναμά, περιμένουν οι φίλαθλοι του Άρεος. Και ξέρεις τι σημαίνει το ένας 20 μέρες με αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Ξέρεις τη μύρλα. Επειδή τα έχω ζήσει εγώ τα κλάρια να πίνεις διακοπές. Εγώ χθες το έβλεπα το μάτς του Άρη, το έβλεπα ταυτόχρονα στις δύο τηλεοράσεις. Έτσι Άρη και Πάκου λέπαμε. Η Αυγιανή ήταν σε κόμμα. Αγανάκτηση, πίκρα, είναι δυνατόν, πώς γίνεται. Του λέω, παιδιά, γίνεται, όλα γίνονται. Μπαλά είναι. Και απ' την άλλη, στη διπλανή τηλεόραση, ο Πάκος είχε πάρει το αλφαβητάρι 1, 2, 3, 4, 5. Στα 6 σταματήσαμε. Ναι. Βλέπεις ότι ήταν 6. Ε. Είδες τους μικρούς. Όχι, φίλε, εγώ αυτό που βλέπω είναι το παιδί που την ακουμπάει και την πετάει μέσα συνέχεια. Εγώ εκεί τρελαίνω. Μπορούσα να τρία χθες, έτσι, σε ρεμίχρου. Ωραίο είναι. Παρά τη στεναρή αντίσταση λοιπόν του αίτητου Σπάτων, ο Πάοκ πέρασε όπως έπεισε οπαιδευτικά από εκεί. Βλέπετε ότι το αναφέρουμε και ούτε καν αναφέρουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το παιχνίδι. Τα 0-6, τα 8-1 είναι για την ιστορία. Λέει, πολύ χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Τι να πεις τώρα. Από εκεί και πέρα. Να μιλήσουμε για goal bet και να πούμε ότι ένας παίκτης έχασε ένα στοίχημα. Ας το διάλο. Έχασε και ναι, χάνουν κιόλας την goal bet. Δεν κερδίζουν μόνο. Μην νομίζω ότι είναι φιλανθρωπικό έδειγμα. Ναι. Είναι εταιρεία με στόχο το κέρδος. Τεράστια αυτή η στοιχηματική εταιρεία. Νόμιμα, υπεύθυνα, σίγουρα παίξτε, κερδίστε. Έχασε ένας φίλος μου. Ένα ποσό κοντά στις 6.500 ευρώ, είχε no goal τον Άρη Αβάτου με τον Ολυμπιακό. Και έγινε goal. Και έβαλε goal. Ο Άρης Αβάτου. Ναι, ο οποίος είναι στην Ξάνθη. Κάπου. Κάπου στην Ξάνθη. Κάπου, όχι στην Ξάνθη. Παίζει στο παλιό γήπεδο της Ξάνθης. Όχι στο καινούργιο γήπεδο. Μπράβο. Εκεί δουλεύει. Εκεί έχουμε φάει μια βροχή. Μόνο βρέχει εκεί. Εμείς όποτε πηγαίναμε την Ξάνθη, εγώ κατά ένα μαγικό τρόπο είχα πάει σε 10 Ξάνθη Πάουκ. Και τα 10 ήταν καταρακτώδης βροχή. 1-2-2. Έσταζα. Μέχρι να γυρίσουμε. 2-2 με το Λαγωνίδη, πισωφαρίσαμε. Ναι, στο τέλος. Είχε φύγει όλο το γήπεδο, 100 άτομα είχαμε μείνει μέσα. Ναι, το θυμάμαι. Στο 2-2. Και αυτό το μάτι το θυμάμαι. Η μέρα γενεθλίων, μωρέ, γενέθλια έκανα και εκείνα τα θυμάσαι τότε είχαμε και τα μποξεράκια όλα που, τα θυμάμαι. Που σου στραμπουλούσαν τα, σφιχτά. Τα σφιχτά που στα έκαναν κεφαλοκλείδωμα τα ναι, τέτοια σου. Ναι, ωραία. Ναι. Και με τη βροχή, φίλε, πρέπει να έπαθα κάταγμα εκείνη τη μέρα. Πραγματικά. Σε άλλα νέα. Αναβάλλονται να πούμε οριστικά και αμετάκλητα, δεν υπάρχει καμία σχέση. Οι διαιτητές να νομιμοποιούνται να πάρουν αυτή την απόφαση, λέω και εγώ. Πολύ καλά κάνουν. Εντάξει. Είναι σωστό. Ναι. Να πούμε ότι χθες η Γιουβολίγκα, να πάμε λίγο στοιχηματικά, όλα τα αποτελέσματα βγήκαν φυσιολογικά. Ναι. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά μετά το διάλειμμα. Έχουμε καλύτερα. Αρκετά πρωταθλήματα. Δεν δίνανε σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία. Κάνει ένα διάλειμμα για να πει όλε τι χώρε. Ναι, 212 είναι όλε τι χώρε. Άμα τι πει όλε, θα τελειώσω να φύγω εγώ να τι πει την ησυχία σου. 3 και 10 θα τελειώσει. Δεν δίναν διαιτητέ σε 211 χώρε και θα γίνουν κανονικά τα πρωταθλήματα εκεί. Πάμε στο διακριτικό. Πιο light και από το βούτυρο. Εδώ είμαστε πάλι. Ήρθε η ώρα. Να πούμε στα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Γιάννη Βαλαόρα. Βίσινη, το ξέρει όλο. Όχι, πε τώρα. Βίσινη, ήρθε η Ελλάδα, σούσε τα άλογα τη. Λάλσα, λάλσα, ουλί, ουλί, ουλί. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα. Έτσι πήγαινε. Πες μου λίγο, πέτρες. Τρία συνθήματα έτσι παλιά. Θα σε λέω εγώ το πρώτο συνθετικό και θα με λες στη συνέχεια. Έχει πινελική. Έχει. Δεν θα το λες στο πινελική. Δεν γίνεται όμως. Παίρνω φόρα και μετά δεν μπορώ να το κρατήσω. Στο Λάκο, στο Λάκο. Σε ποιο πρωταθλητή αναφέρεται. Όχι. Τι. Το Γαλάκο. Το Γαλάκο. Να μια πάστα. Η μητέρα. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Με ευνόητους λόγους. Ναι. Ωραία. Στο λιμάνι η μάνα του. Σαργάνη. Σαργάνη. Πες μου λίγο την πορεία του Σαργάνη όλη την. Έτσι, ξεκίνησε από την Καστοριά. Ναι. Κράζει το Καστοριά. Ηλυσιακό θα σιγά με το ήξερε. Ναι. Δεν πειράζει. Καστοριά. Παναθηναϊκό. Ναι. Ολυμπιακό. Αθηναϊκό. Ναι. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έτσι ήταν μόνο αυτό να δω τι κάνει. Ναι. Για λευτέρε πες... πουπάκι. 30 ομάδα άλλαξε. Το πουπάκι να σε πω με τα λευτέρε. Δεν το θυμούνται οι άνθρωποι. 80 χρόνων άνθρωποι να μιλήσουμε.
Δεν λέμε καλύτερα ότι σήμερα έχει Euroliga. Euroliga. Χθες οι παίκτες τα πατήσανε. Παίκτηκε πολύ Euroliga χθες, φίλε μου. Ναι. Γιατί εγώ έγινα αποδέκτης πολλών στοιχημάτων στη μέσο Goalbet. Γιατί χειρίζομαι τα στοιχήματα και τα βάζουμε και τα βγάζουμε. Έτσι νόμιμα, υπεύθυνα σίγουρα. Ναι. Όλοι παίξαν το 1-13, 1-15, 1-20 που ήταν τα τρία μάτς. Στο Ολυμπιακός και τα εύκολα, δεν ανάγκη να τα λέμε. Ναι. Ανάξια λόγου. Και όλοι την πάτησαν την Πανανόφλουδα στην Μπασκόνια με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Μια Μπασκόνια την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι εκεί θα γίνει φέτος το Final Four. Οπότε για πολλούς λόγους, όπως τους καταλαβαίνουν ευνόητο ο καθένας, λογικά θα τις μπρόχνανε, θα πήγαινε για να φτάσει και να το παίξει εκεί, να είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες. Όμως η Μπαρτσελώνα, η οποία ήταν η κωμικοτραγική στο προηγούμενο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό, εμένα με απογοήτευσε. Έλεγα, δηλαδή, είναι γκλόβησε, ρε φίλε, συμβαίνει. Ναι, ναι. Ναι. Κατάφερε, ενώ στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, πήγε από το πόντο και ξέφυγε στην αρχή για πολύ λίγο η Μπαρτσελώνα, την έφεση και η Μπασκόνια, είχαμε αναλλαγές σκορ. Τέλος πάντων, ξέφυγε σε μια στιγμή 10 πόντους η Μπασκόνια. Και οι παίκτες, οι μεγαλοπαίκτες που περίμεναν αυτό το μάτς, έπρεπε να ασφαλίσουν. Ναι, έτσι παίζει ο σωστός παίκτης. Να ασφαλίσουν, γιατί είχαν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν τα χρήματά τους. Ναι, μπορούσαν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους, σίγουρα να μην χάσουν. Ναι. Δηλαδή, λέγανε οι αρχαίοι, μη χείρον βέλτιστον. Ένας που έπαιρνε 2.000, μπράβο, μπορούσε να βάλει. Με 300 και εγώ δεν θα είχαν ποτέ. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, και πάμε για άλλα. Θα κλείνει αυτό το στοίχημα με μη χασούρα και θα πήγαινε για το επόμενο. Ναι. Έτσι. Ακούτε εσείς που πρέπει να ακούτε, ξέρετε εσείς που απευθύνομαι. Κάνατε ένα λάθος, κομβικό. Ναι. Και ενώ δεν θα έπρεπε να ενημερωθείτε για αυτό το λάθος, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας. Εμάς δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε να γίνεται σωστός στοιχηματισμός. Στο τέλος, φιλάκου, θα σε μιλήσω σαν να μιλάμε οι δυο μας και όχι σαν να μας ακούνε τόσους κόσμος. Έτσι μιλάμε γενικά. Στο τέλος, να το ξέρω, αυτό είναι δεδομένο. Στο τέλος, οι εταιρείες όλες αυτό που τις αναλογούν θα το πάρουν. Ναι. Δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο μέσος Έλληνας, ότι αυτοί παίρνουν τα λεφτά και αυτά τα κίνεζο γαλλικά. Γελία, τα αστεία. Ναι. Χάθηκα τα λεφτά. Δηλαδή, άμα ένα... ήταν όλοι θα είχαν συμπαθικές. Ναι. Βγαίνει ένα μάτς και σε λέει: οικονόμησες, τα πήγες, το άλλο. Αηδία. Υπάρχει συνδυασμός πολλών αποτελεσμάτων. Ναι. Πολλών υπάρχουν εγκανιώτες, υπάρχουν διάφορα. Σήμερα λοιπόν, Σταύρο μου, να κλείσουμε την Κυβολίγα, να μιλήσουμε για τα τέσσερα μάτσα αυτά που έχει σήμερα και να μου πεις την άποψή σου, να σε πω φυσικά και εγώ τη δική μου. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, ο διάλογος αποκλείει το μονόλογο. Ακριβώς. Κίμκι ή Νταβουσάφακα. Εγώ θα παίξω άσοδο. Είναι στις 7 η ώρα. Έτσι, η Κίμκι, η οποία έχει στοιχηματιστεί από χθες από πάρα πολύ κόσμο. Πόσο δίνει η Κίμκι? 1,41. 1,41 για μπάσκετ, ναι. Είναι καλό. Ναι. Ζαλγκίρις Κάουνας Μακάμπι, δηλαδή. Ο Σφερόπουλος πάει στο Ζαλγκίρις. Εννοείται, δεν έχει καμία τύχη. Έτσι, ναι. Ζαλγκίρις θα είναι σε οπουδήποτε. Το έχω το τον Κορσέισάο του μπάσκετ εκεί, δεν μα έχω τίποτα. Ναι. Μπάγκεν Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ θα παίξουμε το over. Έχει over πολλά. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα, μην μπούμε τώρα στη διαδικασία και σα δίνουμε ποσοστά. Μπορείτε να δείτε, έχει over ό,τι θέλετε εσεί. Ξεκινάνε από 165 και φτάνει μέχρι το 175. Φυσικά ανάλογα στο τι διαλέξετε, έχετε το ανάλογο ποσοστό. Και έχει και το Παναθηναϊκός Μιλάνο. Το Μιλάνο που κατέστρεψε πολλούς προχθές, ανάμεσα σε αυτούς και εμένα. Έτσι, τον ομιλούντα. Θα κυνηγηθεί φυσικά αλλαγή στο θάνατο. Αλλαγή προπονητή, ο Πασκουάλ αποχαιρέτησε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα οι παίκτες βγαίνουν στο πέναλτι, δηλαδή. Πρέπει να δείξουν ότι φταίει, να δείξουν ότι φταίει ο άλλος. Ναι. Είναι ρουφιάνικη συμπεριφορά. Ναι. Αλλά συνήθως πιάνει. Δεν το έκανα εγώ, μήπως ξέρει ποιο το έκανε, βεβαίως το έκανε. Αυτός απέναντι που κάτι εκεί πέρα. Το ζώο μας έβαζε να παίζουμε ό,τι να είναι. Ο κακός ο άνθρωπος. Όπως γίνεται με τους προπονητές, όταν έρχεται ο καινούργιος, παραλαμβάνει πάντα καμένη γη. Ναι. Αγύμναστη ομάδα. Ναι, υποδοσφαίρα, αυτό που είχα να σε πω αμέσως, πρόλαβες. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα φυσική κατάσταση, αλλά δεν είναι σωστό να μιλάμε για τον προηγούμενο προπονητή. Έχει πάρει τη μαχαιριά δηλαδή. Δηλαδή τον έχει σκοτώσει τον άλλον και πα από πάνω. Δεν είναι σωστό να σκοτώσει. Και τον γυρνά. Όχι, τον ακουμπά απαλά τα μαλάκια του και λε: πέθανε. Μια φορά ένα άνθρωπο ήταν κάτω. Ήταν σε κατάσταση. Εσύ που κάνει, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Έπρεπε να έχουμε εικόνα που χαϊδεύει τα μαλλιά σου να το λε. Υπάρχουν άτομα που θέλουν να σκοτώσουν τον σκοτωμένο. Και του λέω εγώ πάνω, κύριε. Τι να το σκοτώσετε, αυτό είναι σκοτωμένο αυτό. Ναι. Αφήστε τον. Θέλω να σκοτώσω. Καμιά φορά το πηγαίνει να σκοτώσει σκοτωμένο, τον ανασταίνει. Βέβαια. Υπάρχει και αυτή η παράμετρο. Εύκολα. Ναι. Και μετά τώρα πάμε στα στοιχηματικά μα, έχουμε χρόνο. Έτσι, στα στοιχηματικά του τριημέρου. Σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίο μάτι στην Αγγλία. Wolves Liverpool. Mm-hmm. Τι ώρα είναι αυτό. Η Wolves 10 η ώρα. Η Wolves η οποία ξεκίνησε παίρνει και αποτελέσματα. Εγώ θα τοποθετηθώ εδώ στο goal και 1,90. Η Γουρς, το ξαναλέω, είναι ομάδα ποιοτική στην Αγγλία. Θα βγει 7η-8η, δεν πέφτει παρακάτω με τίποτα. Εκεί θα κινηθεί. Δεν πας στο στεγνό διπλό. Όχι, δεν πάω στο στεγνό διπλό. Όχι. Θα δεχτεί γκολ η Λίβερπουλ. Α, εγώ θα βάλω 5. Θα μου πεις πληρώνομαι και με αυτό. Αυτό, εγώ πληρώνω. Πάω στο 1,90. Πόσο νο γκολ έχει η Λίβερπουλ, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Πολλά.
για να πω έτσι. Δεν διαφωνώ ότι έχει ποιότητα η Γουλφ επιθετικά και ένα γκολ θα το κάνει λογικά. Ναι, δεν διαφωνώ στο σημείο που δίνει. 6 Πορτογάλη. Ναι. Το άσο τη Γουλφ 6,78. Το χ 4,10. Και το απλό διπλό των κόκκινων 1,58. Οι οποίοι κόκκινοι, είπαμε, μετά από 28 χρόνια είναι πιο κοντά από ποτέ, αν εξαιρέσουμε ένα πρωτάθλημα πριν από 3 έτη που το χάσανε μόνοι μας. Γιατί κλείστε ο Τζέραλτ. Ναι. Χάσαμε μόνοι μας εκείνο το πρωτάθλημα. Δεν είναι 3 χρόνια παραπάνω, αλλά ναι, έτσι. Ναι. Τετραετία δεν έχει, φίλε. Mm-hmm. Εκεί είναι. Είναι λίγο πριν το πάρει η Τσέλσι. Mm-hmm. Μια χρονιά πριν. Έχουμε μετά Αγγλία. Θες να πούμε τη Αγγλία ή να πούμε τα σημερινά Παρασκευή. Μπορεί γιατί κάποιοι... σημερινά για να πιάσουμε μετά τα άλλα. Φίλε, γιατί έχει και άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ σήμερα. Ωραία, πολύ. Έχει Μπορούσια Ντόρτμουντ Γκλάντμπαχ. 9:30. Μια Ντόρτμουντ η οποία έχασε από τη Φορτούνα του Ντίσελντορφ πριν από 3 μέρες. Εδώ πρέπει να δούμε με 2-1. Οι 7 βαθμοί γίνανε 4. Βάλε μια άνω τελεία και θα σου βάλω μια μπρίζα τώρα. Αυτό ο Φάμπρο που είναι προπονητή. Σε πολλές ομάδες έχει ξεκινήσει τρένο στην καριέρα του. Α, και μετά σταματάει. Και μετά ξεκινάει ο Love. Τα κλαρινέτα. Ναι. Το αρέσουν μετά άλλα μουσικά όργανα. Άλλα μουσικά όργανα. Είναι η Έφη Θόδη της, των Πάγκων. των Πάγκων. είναι μυστήριο momentum για την Dortmund. Και παίζει με την Gladbach. Δεν παίζει με κανένα λοιμό. Δεν παίζει με λοιμό. Εδώ Gladbach, λοιπόν θα δείξει η ομάδα χαρακτήρα ή θα λυγίσει στην πίεση, λέω εγώ. Yeah. Εντάξει. Η Gladbach μας έχει μπερδέψει. Τη μία φορά βάζει 18 γκολ, την άλλη δεν βάζει γκολ. Ναι, ναι, μας έχει. Είναι η κατηγορία Leverkusen η Gladbach. Ναι, απλά είναι πιο σοβαρή ομάδα από τη Leverkusen. Είναι. Είναι πιο σοβαρή ομάδα. Είναι, πιο στιβαρή, πιο ξέρει τι παίζει, έχει μια ταυτότητα. Στην έδρα της είναι. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβουν οι φίλοι γιατί μιλάμε, μιλάμε ότι είναι ένα ντέρμπι μεταξύ πρώτου και δεύτερου. 39 βαθμούς ναι. με 33. Ναι. Εδώ λοιπόν. Η ποντάρει στην υπέρβαση τη Dortmund. 42 γκολ έχει βάλει τότε και έχει δεχτεί 17. Ναι. Η ποντάρει λοιπόν στην υπέρβαση τη Dortmund. Η ποντάρει στα γκολ. Εγώ αυτό το μάτι το βλέπω, φίλε μου, άσο και over και 2-10. Καλό σημείο. Πολύ καλό σημείο. Ποντάρει στην υπέρβαση τη Dortmund. Αυτό λοιπόν. Ναι, ναι, να το κάνει. Ας κάνει. Ας είναι μπροστά. Γιατί θα σταματάνε και μετά και 2 μήνες. Ναι. Καλό Φλεβάρι μετά. Ναι. Οι Γερμανοί. Λογικότατο είναι που να παίξουν με τα σκι, θα παγώσουν, δεν μπορούν να αναπνέουν. Αν και μου πουλάς τρέλα όμως ότι είσαι οργανωμένο κράτος και τέτοια, δεν μπορούσα να διοργανώσω ένα παιχνίδι με χιόνι. Βλαχογερμανέ. Αγγλοσάξονα. Μην κυνηγά το Γερμανό. Εντροπή, θα πέσουν τα ταβάνια με μαλακό. Πιο πειθαρχημένο λαό, ο πιο οργανωμένο σε αυτά τα θέματα. Έχει ζήσει, κύριε. Όχι, και ούτε. Εμένα μου έφερε όμω το κεφάλι για πλάκα. Και ούτε θα ζήσω. Ναι, σε ένα πήγαινε σούπερ μάρκετ. Πήγαινε σούπερ μάρκετ. Να περιμένει, να μιλάει η θεία η Hans. Με την πολίτρια ένα τέταρτο και σε πίσω να περιμένει. Δεν μπορεί να περιμένει. Έτυχε το σε αυτή την κατηγορία. 100 φορές μου έχει τύχει. Και εδώ, αν πας στην Ελασσόνα σε κανένα μπακάλικο, μπορεί να περιμένει 6 μήνες για να πληρώσει. και να τι έγινε, και τα άμαθες για τον άλλο να πες. Σοβαρά μιλάς. Αληθεύει ότι η Γιώργενα κατέβηκε κάτω στο μεγάλο το χωριό. Πες μου το μεγάλο, πως το είναι, Κεφαλοχώρι. Ναι. Ναι. Πες μου μία χώρα που θα μπορούσε να υπάρχει η φράση. Τι νόσεις εσύ. Τι νόσεις εσύ. Είναι μία λέξη. Επιθετικό. Τι νόσεις εσύ. Μία λέξη. Τι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Νομίζω και εγώ. Ούτε στην Ουγκάντα. Ναι. Τι νόσεις εσύ. Ούτε στην Ουγκάντα γίνονται αυτά που γίνονται με τον Τζίλο. Να ξέρεις. Ναι, εύκολα. Πολύ πιο προηγμένοι είναι εκεί. Α, στην Ουγκάντα λέμε. Ναι. Έχει και η Ισπανία σήμερα 2 μάτς. Mm? Παίζει η Χιρόνα για άλλους. Τσιρόνα για τους περισσότερους. Δεν ξέρουμε. Βάλτε το Τζίρονα. Ή τα Βζήτα ή τα Σίγμα. Αποφασίστε. Η αποχή, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Ας το ψηφίσουμε. Ας κάνουμε δημοψήφισμα. Ναι, multiple choice είναι αυτό. Ναι. Η Χιρόνα λοιπόν, εγώ αυτό διαβάζω, αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Με τη Χετάφε. Χιρόνα, Χετάφε. Ναι, 8:30 σήμερα. Δηλαδή δύο ομάδες από Χ. Ναι. Τι θα δουν και Χ. Τι συνειδημός είναι αυτό, ρε. Τι γοητευτικό συνειδημός λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σκέψου και γραμμένο. Χριστουγεννιάτικο, Χ, Χ, Χ. Χιρόνα, Χετάφε, Χ. Φίλος έφερε σε φίλο, Χ έφερε σε Χ και ήρθε Χ. Χ. Θα το δουλέψω το Χ, θα το κλέψω το όπως ναι, είναι. Ναι. Τι σουτ έχεις να φας μόλις δεν βγει Χ. Πω από κάτι μυτικά, μηνυματικά, πατσαβό, μπει στο λαιμό σου, τα λεφτάκια μου ήταν στην τσέπη μου και το έχω πει σε άλλες τσέπες. Τρελαίνω με τα μηνυματικά, τα λεφτάκια μου, ακούω το μου, η κτητική αντωνυμία. τα λεφτά δεν είναι δικά σας, ολονών είναι για να κάνουν βόλτες τα λεφτά, να αλλάζουν χέρια. Μην τα κρύβετε κατά από τα στρώματα και ειδικά τώρα στις γιορτές. Κάτσε να κάνω, δώσουμε και ένα μήνυμα σωστό. Θα πάτε στα βαπτιστικά σας. Μην το πάρετε τηλέφωνο το παιδάκι και τι να σε φέρω, αγόρι μου. Και εγώ έχω 6 βαπτιστικά, να το ξέρετε αυτό, λοιπόν. Τι δώρο να σε φέρω και καμιά μπλουζίτσα και κανένα βιβλίο να διαβάσεις. Λεφτά να το δώσετε το παιδί. Λεφτάκια, να τα κάνει ό,τι θέλει. Είτε είναι 7 ετών μέσω της μητέρας του, μέσω των γονιών του, είτε είναι 17, είτε είναι 23. Μετά τα 23 νομίζω δεν πρέπει να δίνεις άλλο, έτσι δεν είναι. Σταματάς. Ή δίνεις ναι, πολλά. Ναι. Όσοι...
Και να σε πούν και τα κάλαντα. Δεν πειράζει και εσείς παιδάκια να που ακούτε να τα πείτε τα κάλαντα. Να τα κρατάτε αυτά. Αυτά τα έθιμα είναι ωραία. Ωραία. Να μαζεύετε. Απλά αν είστε 30 χρόνων, μην τα πείτε. Άμα είστε 30 πατσαβούρε, ακού. Κρυφτείτε. Πάτε σε κανένα ουζέρι εκεί και βάλτε να ακούσετε αυτό. Γιατί κάνουν όλοι κατά το τέλος της χρονιάς τον απολογισμό της χρονιάς. Πάντα αυτή είναι η τρίτη, η τέταρτη, ποτέ δεν φταίει αυτό σου. Ναι. Και αυτό με έκανε αυτό, ή αυτή με έκανε εκείνο. Και τι γίνεται, και κάθονται στο καπηλιό σε μια γωνία και ακούν αυτά τα τραγούδια. Έχω ένα φίλο ο οποίος βάζει και τραγούδια, μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι ή ήρθε ο θάνατος ή είναι θέμα χρόνου να έρθει ο χάος. Τώρα να έρθει κανένα δύο να σε πάρει. Ναι, στον Μπελαμί το ουζερί. Τραγική. Ναι, σε μια γωνιά καθόταν και έπινε. Φίλε μου, μη γίνει σαν και εμένα, αμάν τι πάθαμε. Ναι. Τίποτα, δεν το πει και έσχωσε. Βάλτε και ένα χαρούμενο τραγούδι. Είναι ωραίες οι μέρες αυτές για όλους. Είτε φορά... το πιστεύετε το πνεύμα των Χριστουγέννων, είτε δεν το πιστεύετε, συμπορευτείτε τουλάχιστον με τον κόσμο. Μια φορά στο Κορδελιό, κάτι φίλοι μας Ρωμά, πατρεύονταν. Ναι. Ωραία. Εκεί το γλέντι είναι κανένα τριήμερο. Η μπάντα παίζει. Ναι. Εντάξει. 24, 24. Βαρά, εκεί άμα τολμήσεις να πεις ρε φίλε να πάρω μια ανάσα. Ερωτοτροπής με τη σφαίρα. Τι είναι αυτό που λέει. Ερωτοτροπής, ναι, κανονικά. Μια πλάκα κάνω. Σε μια φάση δεν έχουν τι άλλο να παίξουν. Σε γάμο τώρα. Η ζωή εδώ τελειώνει. Ξεκινάμε. Σβήνει το κατήριο. Παίρνουν τα πήγα μηνύματα. Εγώ πήγα σε γάμο και τραγουδούσε γεννήθηκε για την καταστροφή. Και σήμερα που χωρίζω, τι χαρά περνάω. Λέω μπράβο τους, τι επιλογή. Πάμε παρακάτω. Να μπούμε και λίγο έτσι ενδιάμεσα Αγγλία να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Είναι πολύ ωραία σημεία αυτή. Στην Αγγλία είσαι καλός. Γλυκά. Arsenal, Burnley. Την αποφεύγουμε. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Σε κλειστές άμυνες η Arsenal σφίχτηκε. Είναι 2,5 ώρα, 22 του μηνός, αύριο. Το πήρε, αλλά σφίχτηκε. Δεν είμαι τώρα εγώ να τσεκάρω αν θα ξεσφιχτεί. Ναι. Πάμε εδώ παρακάτω. Το βλέπω το μάτσο το οποίο θα έχουμε διαφορά μεταξύ μας. Ποιο? Λοιπόν, West Ham, Watford. Για μένα είναι το σημείο της αγωνιστικής. Ο άσος της West Ham. Μπράβο. Γιατί εγώ αυτό θα έλεγα θα διαφέρομαι. Έλεγα θα πεις Watford. Δεν είμαι καθυστερημένος. Ναι. Η Watford είναι ασταθής. Έχει καλά στοιχεία σαν ομάδα, αλλά έχει και αστάθεια. Ναι. Θα πάω με τη φορμαρισμένη West Ham. Με την πολύ φορμαρισμένη West Ham. Είναι η αλήθεια. Και στο ποσοστό το οποίο είναι, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη θέση 2,38. 3,52 το χ, 3,12 για όσους θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο του διπλού mm-hmm. και τη ΣΥΤΑΣ. Mm-hmm. Και της ΣΥΤΑΣ. Για μένα είναι το σημείο της αγωνιστικής αυτό ναι. παρά το ποσοστό του. Ωραία. Αυτοί παίζουν 5 η ώρα, είναι η κεντρική ώρα, mm-hmm. αύριο από γεματάκι Σαββάτου. Mm-hmm. Είναι αμέσως λίγο πριν το, λίγο μετά το φαγητό και ταυτόχρονα με τον καφέ. Η τσάι, γιατί έχουμε και άνθρωποι. Τσάι, τσάι. Έχουμε και τι. Τι. Okay. Άμα έχετε τα νεύρα σας, δεν πίνετε μαύρο τσάι, πίνετε χαμομήλι βόδια που δεν έχει καφεΐνη. Πάμε παρακάτω. Χάντερφιλ και Σαουθάμπτον μετά το κοινωνικό μήνυμα με τόσο ωραίο τρόπο σα πέρασε ο Σταύρος. Το αφήνουμε το παιχνίδι αυτό. Ναι, και εγώ γιατί το αφήνω, είναι ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Εδώ υπάρχει τώρα ένα μάτσο το οποίο έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο. Παίζουν ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Premier League. Η Newcastle στο St. James's Park αντιμετωπίζει τη Fulham. Δύο ο άσος. 3,60 και 4 το διπλό. Μακριά και αγαπημένη. Εγώ δεν μπορώ να την. Ενώ μου είναι εξαιρετικά συμπαθής λόγω χρωμάτων Newcastle, δεν μπορώ να την ποντάω ούτε ένα λεπτό του ευρώ, γιατί δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να βάλω γκολ. Αυτό σου λέω, μακριά. Δεν του βλέπω, δεν. Νομίζω ότι αυτοί παίζουν. Δηλαδή δεν του έχουν μάθει, δεν του έχουν πει ότι υπάρχει ένα στόχο, δεν αλλάζουμε μόνο την μπάλα. Πρέπει να τη βάλουμε σε εκείνο το δίχτυ. Δύσκολα. Chelsea Leicester. 1,34, 5,53 και 11. Το, εδώ το ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Εδώ πιστεύω το άσο και over είναι χριστουγεννιάτικο δώρο. Ναι, αλλά εγώ θα το πάω αλλιώς. Δύο ποσοστό. Εγώ το στο σκεπτικό μου έχω ότι θα βάλει ένα γκολ η Λέστερ. Παρότι ναι, θα βάλει. Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό το γκολ συμβολήσω... 2-0-4. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Άλλο ένα σημείο το δεύτερο. Ποιο? Πες, ποιο είναι αυτό το παγερά διάφορο. Το παγερά διάφορο λέω είναι το Bournemouth Brighton. Μπροστά σου δεν βλέπεις, θα σου πω για εγώ. Για πες με εσύ. Γιατί, ναι, γιατί η Bournemouth είναι μια ομάδα που στην έδρα της σκοράρει ακατάπαυστα. Εντάξει, είναι πολύ ανώτερη από την Brighton και ο άσος κοντά στο 1,91 είναι. 91. Ναι, καλά θυμάμαι. Είναι εξαιρετικός. Πάτησε το φίλε μου. Εγώ ότι σου λέω, τα έχω πατήσει ήδη. Και τώρα είπαμε, ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Κυνήγησα, κυνήγησα, ξανακυνήγησα τη Manchester United. Όχι, αλλά Manchester United χωρίς Μουρίνιο και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τους προπονητές που όταν φεύγουν οι παίκτες θέλουν να αποδείξουν κάτι, μέσα στο Cardiff, Manchester United και ένα 58, θα το βάλω, ρε φίλε. Και ας μην πάω τα Χριστούγεννα ούτε σε θεύετε πουθενά, ας κάτσω στο σπίτι και φάω ψωμί με κάστανα. Άρα λοιπόν, δεν θα κουνηθώ όλα τα λεφτά στη United. Να πάμε στα σημεία που συμφωνούμε. United West Ham.
United West Ham συμφωνούμε. Μπράβο. Over την Chelsea συμφωνούμε. Και άσο και over τον Dortmund σήμερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τετράδο στο όριο που θέλω. Εγώ αυτά έβαλα βασικά, γι' αυτό και το εστιάζω εκεί πέρα πάνω. Συμφωνούμε λοιπόν. Υπάρχει μια χριστουγεννιάτικη συμφωνία κυρίων. Συμφωνική οχήστρα. Ναι. Δεν θα πάμε Γερμανία λίγο γενικά. Θα πάμε να την αφήσουμε στη μέση, να μην πούμε ότι παίζουν και οι Everton με την Tottenham. Εδώ λοιπόν σε ένα. 6 ώρα στις 23 του μηνός. Σε ένα στοίχημα το με. Τελευταίο μάτς. 3-27 ο άσος. Ναι, ένα σύστημα με λάθη θα μας δίνει πολύ καλή ευκαιρία να ποντάρουμε στην ποιοτική ομάδα η οποία ποντάρεται πάνω από το 2-30 και αυτή είναι η Tottenham. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι η Κυριακή το μάτς. Ναι. Για να πιάνουμε μέρα-μέρα. Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη σου Γερμανία. Στουτγκάρδη Σάλκε. Το πιο ψυχολόγητο πρωτάθλημα. 4,5 ώρα αύριο είναι το κεντρικό μενού. Στουτγκάρδη Σάλκε. Γερμανία, όταν βλέπει 2 φράγκα over, το πατά και δεν σε απασχολεί ποιοι παίζουν. Ναι. Γιατί είναι Γερμανία. Είναι 10 το over. Ναι. Μια Στουτγκάρδη, η οποία βρίσκεται στι τελευταίε θέσει του βαθμολογικού πίνακα, πολεμάει μάταια. Θα βάλει και θα φάει. Πολεμάει μάταια, μπορεί να σου πει. Θα βάλει και θα φάει. Το θέμα είναι ποιο θα βάλει τα δύο. Η Σάλκε δεν είναι σε καλό φεγγάρι, έχασε πάλι εύκολα από χθες από τη Λεβερκούζεν. Απλά είναι ένας νόμος στη Γερμανία που δεν μπορείς να μην βάζεις over πάνω από 2 φράγκα. 2-10 λοιπόν, εσύ εγώ αυτό το μάτσο δεν θα το ακουμπήσω. Δύο ομάδες από Σίγμα δεν τις έχω πιάσει ποτέ. Στουτγκάρδη, Σάλκε. Δηλαδή Σίγμα. Μακριά. Πάρτε τα βόμους και τρέξτε. Λεβερκούζεν, Χέρτα. Εδώ θα πάμε με τα εδώ βόδια. Εδώ κοίταξε πόσο μπροστά είμαι. Ναι. Θα τη βάλω τη Λεβερκούζεν και θα τη χάσω. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε 10 μέρες μπροστά από τα ξανά είμαστε. Θα το παίξω. Είναι σωστό παίξιμο, είναι βόδια. Δεν γίνεται. Είναι 73 τώρα. Ναι. Ναι, είναι συχάματα. Εκεί ο Ρέτσος τι έγινε, φίλε. 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά. Τώρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλή διασκέδαση. 21 χρόνο παιδάκι, ούτε έχει προστολή το παίρνει. Τι να πάρει, ρε. Τι στοιχείο έχει ο Ρέτσος, για πες μου. Δεν μπορεί τώρα εμείς να μην έχουμε δει. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε τα στοιχεία αυτή που πληρώνουν τα τόσα χρήματα. Έτσι, το πώ ένα είναι στο περιμπάκι. Δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι για μένα, στο περιμπάκι. Για μένα ούτε στόπερ είναι ούτε μπακ. Είναι το ντεμί. Το ντεμί το οποίο είναι καταδικαστικό σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου. Πάντως, επειδή όλοι είπαμε εκπαινόμαστε εκ του αποτελέσματος, η Λεβερκούζεν δαπάνησε στο 19χρονο Ρέτσο 19 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, αυτό. Ναι. Πάμε. Κλείνουμε το κομμάτι. Λεβερκούζεν θα την παίξουμε γιατί είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τη Χέρτα που είναι ντεφορμέ. Και εγώ την πιστεύω ότι θα τη βάλω. Ναι. Θα τη βάλω. Και πάμε παρακάτω. Νιρεμβέρ και Φράιμπουργκ. 2,63 ο Άσος, 3,32 το Χ και 2,71 το διπλό. Παγερά διαφορά. Η δίκη της Νιρεμβέργης, ας κάτσουμε να διαβάσουμε το βιβλίο παρά να ασχοληθούμε με το τι θα κάνουν αυτοί. Γιατί έχω μερικές πηγές. Έτσι, ότι στη δίκη γίνανε σημεία και τέρατα τότε και κάτι λεπτομέρειες που έχουμε απορίες, σας άφησε σκοτεινά σημεία. Πιο καλά να κοιτάξουμε αυτά. Ναι. Λειψία Βέρντε Βρέμς. 1,45. Λοιπόν. Η Λειψία η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλή. Έβγαινε το διπλό, είδες. Έβγαινε. Δεν ξέρω τι γινόταν. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία με στην Bayern. Το ποσοστό επιβεβαιώθηκε. Ναι. Πρόσεξε με άλλο θέλω να σου πω. Όταν βλέπεις ποσοστά σε ένα παιχνίδι, πρέπει αυτά τα ποσοστά να ακολουθούν και την εικόνα του αγώνα. Ωραία. Ναι, αλλά επειδή το παιχνίδι του ποδόσφαιρου είναι απρόβλεπτο που δεν φαντάζεται κανένας, στο δεύτερο λεπτό γλίστρισε ο ένας, έπεσε κάτω, κόκκινη κάρτα, όλα αλλιώς. Γεια σας. Σούταρε ο ένας, τύψει στην πλάτη του αλουνού και στο χέρι του αλουνού, πάρ' το μέσα. Η καλή Λειψία, αν ήταν σε καλό φεγγάρι. Την Bayer όπως είναι φέτος, μέχρι και 0-4 μπορούσε να την κάνει. Απλά είσαι κακό φεγγάρι και η Λειψία. Η Λειψία λοιπόν 1,45 με τη Βέρντε Βρέμις στον Άσο, 4,52 το Χ. Γκολ-γκολ over 3,5 φίλε, αγαπάμε από Λειψία. Γκολ-γκολ απλό 1,61. Ναι. Καλό και αυτό. Λοιπόν. Σε κακό φεγγάρι, δεν σκοράρει η Λειψία. Απλά λες ότι σε κάποια φάση θα βρει τον τρόπο. Αυτά ήταν τα μάτια των 4,5. Για αύριο πάντα μιλάμε στην Bundesliga, στη Γερμανία. Και η Βέντε είναι πολύ καλή, Ναι, πάρα πολύ καλή. Και στις 7.30 ώρα έτσι, ο Νίκο Κόβατς πάει να παίξει κόντρα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης με την Bayern αυτή τη φορά. Λοιπόν. Εγώ θα πω να μην παίξει κανείς Bayern. Λέω εγώ. Ναι. 5.78 άσος της Άιντραχτ, 4.77 η Άιντραχτ του Γιώβιτς αυτή τη παικτούρα που θα απασχολήσει όλες τις μεγάλες ομάδες στο άμεσο μέλλον και 1.51 το διπλό. Εδώ λοιπόν, επειδή έχω δει την Άιντραχτ, είναι μια πολύ σφιχτή και σοβαρή ομάδα. Ωραία, δεν μπορείς να την κοντράρεις μέσα στην έδρα της για αυτήν την Bayern με το 1.50. Είναι ποντάρισμα απόγνωσης, δεν είναι ποντάρισμα μεγάλο παίκτη. Λέω εγώ. Σέβομαι την άποψή σου, διαφωνώ καθέτος. Η Bayern έχει μπει πλέον πάνω στο τρένο που δεν σταματάει ποτέ. Δεν είναι καλή. Ναι, δεν είναι καλή, δεν σταματάει ποτέ, αυτή είναι η άποψη δική μου. Θα κάνει σκούπα γενική, θα χάσει τώρα όποτε θέλει η Bayern. Μπορεί να χάσει εκεί τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου. Παίξει μετά τη διακοπή. Δεν σου λέω να παίξει Φραγκφούρτη. 1.51 ναι, φίλε, δεν μπορεί να. Δηλαδή αυτό τώρα το δίδυμο Manchester United. 1,80 είναι το σημείο το πραγματικό. Μια ανάσα είναι να με ξανακάνει φτωχό.
να τα πατήσουμε όλα, κατά το πάρτα όλα και όλα που έχει αυτό. Έτσι, και μετά εσύ θα πάρεις τα μαύρα. Όλα τα έπαιζα. Και όταν κοιμόμουν έπαιζα, να το ξέρεις. Λοιπόν, είσαι μια, απλώς θέλω μια δέσμευση από σένα, σε περίπτωση που κατασταθώ οικονομικά με αυτό το δίδυμο, γιατί βλέπω τη δουλειά να φάει πάτημα γεμάτο. Να μου πάρει τα μαύρα τα γυαλιά. Ακορντεόν έχω, ψεύτικο κόδι υπάρχει. Όλα δικά. Γωνία τσιμισκή μέχρι στο τέλος. Αντίθετα, και... ακορντεόν θα σου πω το καλύτερο. Πολύ ωραία. Έτσι και με. Και ένα ταμπελάκι μπροστά. Πεινάω. Είμαι αρτιμελής. Αλλά. Όχι, το πεινάω που το γράφω και με ύψιλον και αηδία. Όσοι το γράφουν χάλια δεν δίνουν ευρώ στα φανάρια. Να τα γράψουν σωστά. Λοιπόν. Hoffenheim Mainz. Έτσι είναι πολύ αργότερα. Είναι 23 του μηνός, Κυριακή, οπότε πάμε. Στις 7 η ώρα. Έτσι. Και Augsburg Wolfsburg. Αυτές οι διάδες. Μακριά αγαπημένη. Και εγώ μια μακριά και αγαπημένη τη βλέπω. Λοιπόν, έκλεισε και η Γερμανία η φίλη μας. Μας μένει η Ιταλία. Η Ιταλία, ε. Θες Ιταλία. Θέλω Ιταλία στη ζωή μου πάντα, ρε φίλε. Με Ιταλία μεγαλώσαμε. Εντάξει. Έχω φίλο ο οποίος είναι Ιταλό, το φωνάζουμε και στη μόδα να τα προσέχει όλα. Ο τρόπος, μακαρόνια, πίτσα. Λάτσιο Κάλιαρη λοιπόν. Λάτσιο Κάλιαρη. Μία και μισή. Ασβέστηση Λάτσιο φέτος. 1,34. Μακριά και αγαπημένη. Πολύ μακριά και όχι αγαπημένη. Άστο να παίξω μόνο. Αυτή η ομάδα η οποία εγώ θέλω να τη δείξω β' εθνική, αυτή που θα αναφέρω τώρα, αυτό το Σασουόλο, μου τη δίνει βασικά σαν όνομα, μου τη δίνει και οι φανέλες που φοράνε. Πράσινο νερό, βαστή, μια ιδία και μισή. Βάζει γκολ όμως. Σασουόλο το Ρήνο, 2,63 ο Άσος. Είδαμε, κοίτα, εγώ βασικά βλέπω το Ρήνο να παίζει με Μπελότη και Ζάζα μπροστά. Είναι το πιο χοντρό δίδυμο επιθετικών στην ιστορία των διδύμων. Παγκόσμιο. Δηλαδή είναι 250 κιλά στην επίθεση. Εντάξει. Η Σασουόλο έχει πολλά ζυζάνια. Δεν τη βάζω λόγω ονόματος. Ναι, απλά εγώ λέω ότι θα καταλήξει over αυτό το πράγμα. Το over, φίλε, είναι σε πολύ ψηλή απόδοση. Ναι. Το over είναι 2-20. Ναι, μια χαρά είναι το 2-20. Να το ο Άσος. Ουντινέζε Φροζινώνε. Ναι, καλά. 1-71. Πες μου πόσα παιχνίδια έχει βάλει η Ουντινέζε πάνω από ένα γκολ σε παιχνίδια. Δεν έβαλε κανένα, αλλά ναι. Το Φροζινώνε πιστεύω αυτοί πανηγυρίζουν όταν περνάνε τη σέντρα. Και γελίο όνομα και αυτή. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα, εγώ ήμουν υπουργός αθλητικής, όχι αθλητικών στην Ιταλία. Σασουόλο και Φροζινώνε, λόγω ονόματος, τίποτα. Πέφτει την κατηγορία. Δηλαδή, Σπάλ, αρέσει. Τι κάναμε, τίποτα. Όχι, ούτε Σπάλ μας. Σπάλ θα έρθει. Ναι, μην νομίζω όλοι. Ισοπεδωτικό. Μα ανεβήκαμε. Άντε, ρε, Αλεξάνδρε. Κάντο, Αλμπέρτο, κάντο κάτι άλλο. Ζών. Animals. Λοιπόν, Μίλαν Φιωρεντίνα. Τα συχάματα λοιπόν. Δεν πάτε, όχι 2-31. 18 ποσοστό να ήταν τη Μίλαν. Μήπως είναι κάτι τηλέφωνο πρέπει να πάρουμε. 2-31-0 είναι, ναι. 2-31 λοιπόν ο Άσος της Μίλαν. Τα συχάματα. Εμάς βέβαια κατέβει κολμπέτ. Τόσο κόσμος υπάρχει. Ναι, όμως πρόσεξέ με. Αυτά τα βόδια θα βγάλουν over. Και η μεν και η δε. 2-31, 3-27 το χ και 3-27 και το διπλό. Το over. Το over στο 1,90. Ακριβώς το ίδιο με το under. Απόλυτη ισορροπία. Αυτό είναι η γκανιότα για να καταλάβετε λοιπόν. Για εσάς που δεν ξέρετε, τους λίγους πλέον αδαείς, βάζεις ένα χιλιάρικο, παίρνεις 1900, 900 στο ένα. Άρα δεν είναι δύο, βάζεις και ξανά ένα χιλιάρικο στο άλλο, δύο είναι οι επιλογές σας. Πάλι χάνετε 100. Ναι. Καταλάβατε, τόσο απλό είναι. Αυτό λοιπόν που περισσεύει, αυτό παίρνει η εταιρεία. Τα γάρια. Είναι σαν το κόκκινο μαύρο στη ρουλέτα. Λέω, ναι. Θα βάλω κόκκινο, θα βάλω και μαύρο και θα πάω τα λεφτά μου. Θα κάνω παλιά, βάλτε το λέω. Και μόλις έρθει το 0, θα τα ταβάνια. Σε τι αφορά και το 0, το βλέπεις σαν ένα ολόκληρο. Και έρχονται στα ίσια τους. Λοιπόν, Νάπολη με τη Σπάλ. Αυτή, α, Σπάλ Φεράρα κιόλας τη λένε. Δεν το ήξερα. Και δύο ευρώ, άσε θα παίζει δύο φορές. 22 του μηνός, 4 ώρα. Τζένο Αταλάντα. Το Νάπολη Σπάλ. Ναι. Ωραία. 1,20 φίλε. Τι να βάλουμε τώρα εκεί. Όχι, εδώ πρέπει να πιστεύεις τα γκολ. Αλλά αυτή η πεταμένη η Νάπολη ή θα μπει και θα βάλει 12 ή δεν θα βάζει με τίποτα. Η Νάπολη μου αρέσει η επιθετική πάρα της γραμμή. Πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα οι Νάνοι. Και ο Ινσίνι εκεί σε δεφόρ είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, αλλά άμα τους κλειδώσουν... Ο Μέρτες είναι καταπληκτικός. Ο Χάμτσεκ έρχεται από πίσω και σκοράει. Υπάρχουν ενελέητα. Παιχνίδια που θες όγκο μπροστά, ρε φίλε. Θες και όγκο μπροστά. Υπάρχουν παιχνίδια τέτοια. Η Νάπολη μου βγάζει ότι άμα ήταν σε γήπεδο πιο κλειστό. Όχι αυτή την αχανή έκταση του Παόλο. Ήδη έκταση έχουμε. Όχι, 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 όχι. Το γήπεδο επειδή είναι σε μεγάλο. Άμα ήταν κλουβί. Ναι, πιο κλουβί. Ούτε μία φορά δεν ήταν κλουβί. Λε. Έχει πάει στο Ολυμπικό. Έχω πάει στο με τον Πάοκ. Τι πλάκα κάνει. Φυσικά πήγα. Μπουκάρες στον Μαραντόνα πετούσαν, είναι δική μας. Όχι εκεί ρε, όχι σε αυτό το παίξι, στο Ολύμπικο, Σαο Πάολο λες εσύ, στο Ολύμπικο σου λέω. Α, στο Ολύμπικο της τέτοιας, τι, ναι. Όχι εκεί. Εκεί να δεις πόσο αχανές είναι. Όχι, δεν έχω πάει. Για αχανές. Ο Σαο Πάολο στην τέτοια, στην, στις Νάπολη το γήπεδο. Λοιπόν,
Έμπολη Σαμπτόρια. Εδώ εγώ θα βάλω τον Άσο. 22-12 στις 4 ώρα, 2-31 ο Άσος της Έμπολη. Εδώ η Έμπολη θα καταπιεί τους φλόρους. Ένα παίκτη της Έμπολη, πες μου. Ένα στην ιστορία της. Πρέπει να έχει φέρει, όχι ένα φέτος. Στην όλη την ιστορία της Έμπολη. Έναν. Ο Μακαρόνι. Πουτανάκι το Μακαρόνι. Είπα, θα πει το Μακαρόνι. Λέω μόνο αυτό θα ξέρει. Εν τω μεταξύ, μίλησα με τον εαυτό μου που είσαι κάνω την ερώτηση και στο δεύτερο από τα πιο μπροστά και λέω μόνο το Μακαρόνι πρέπει να ξέρει. Και αυτό ήξερε το Μακαρόνι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ψιλοκαλή είναι η Έμπολη φέτος. Και η Σαμπτόρια είναι τσαπάδες. Και Κίεβο είναι 22-17 η ώρα. Τα άλλα συχάματα του Μιλάνου που ήταν καλά σε. 1-41 το διπλό της Ίντερ. Μες στο Κίεβο. Τι να πω, ρε φίλε. Είναι ωραίο διπλό, ρε φίλε. Εσύ όποτε κοντράρω το Κίεβο, σου πω ότι παθαίνω. Όποτε το κοντράρω, εδώ και 30 χρόνια τώρα, εντάξει. Εμφανίζεται αυτό ο Περισχέλ, ο οποίος νομίζω ότι παίζει 60 χρόνια. Ο Περισχέλ παίζει συνέχεια. Ναι, δεν ξέρω. Από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα. Και βάζει κάτι παστέλια, πάτα κιούτα και με στέλνει. Εγώ θα τη βάλω το διπλό τη σύνδευ, θα το πατήσω, αδελφέ μου. Γκολ Περισχέλ! Έτσι λένε αυτοί στο ραδιόφωνο. Να ξέρεις, δηλαδή, άμα το ακούσεις, να ξέρεις τι ήρθε το κλαρίνο. Πάρμα Μπολόνια. 22-12, Κυριακή. Εδώ, όταν μπει γκολ σε αυτό το παιχνίδι, θα ευνηδιαστούν μπορεί να πάθουν κάποια καρδιακή προσβολή από έκπληξη στην κερκίδα. Και έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, έτσι, αύριο το βράδυ, 22 του μηνός, Γιουβέντους, Ρώμα. Ωραία. Αυτό είναι όσο μεγάλο ντέρμπι είναι αυτό. Ντέρμπι, να το πούμε. Ναι, εντάξει. Είναι ένα μπόνους χριστουγεννιάτικο που δίνει goal bet στον παίκτη. 40% είναι τα λεφτά σου. Ένα 45. Ένα 45 ο Άσος, 4,35 το Χ και 8,04. Αυτό δεν μπορεί να σπάσει ούτε αν γεννηθεί ξανά ο Τότι και μεγαλώσει μέχρι την Κυριακή, μέχρι το Σάββατο, γίνει 25 χρονών. Εντάξει, ο Μπρούνο Κόντι, ωραία, εμφανιστεί και αυτός. Εντάξει, και ο Τζέκο ρίξει 10 χρόνια στη ζωή του. Ωραία, ούτε έτσι δεν σπάει αυτό. Να κάνουμε μια γρήγορη περασιά και από Ισπανία, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Βεβαίως. Εδώ είμαστε επαγγελματίες. Λοιπόν, Χιρόνα Χετάφε αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Όπως και ο Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλαβές είναι το δεύτερο μάτς, το οποίο είναι σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Και αυτό με μηδενική κανιότα. Εδώ έχουμε τον Άσο των Μουλοχτών. Η Μπέτις είναι η Μουλοχτή. Όχι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλαβές είπαμε. Αλαβές βλέπεις εσύ. Όχι, έτσι είναι το μάτς. Είναι βάσκικο ντέρμπι, ξεκινάμε τα βασικά. Οι Αλαβές είναι σε πολύ υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Η Άσος Σοσιεδάδ μάχεται να οριστικοποιήσει τις θέσεις της κάπου στη μέση της βαθμολογίας. Ναι, τι δίνει ο Άσος? 1,86. Όχι, δεν αξίζει. Το παρατάμε. Μπέτις Αϊμπάρ, η ευχάριστη έκπληξη. Η Μπέτις του διπλού με στην Εσπανιόλ. Η Μπέτις του ποιοτικού ποδοσφαίρου. Η Μπέτις που έχει αλλάξει την ιστορία της με το Αϊμπάρ. Το οποίο έχει κάνει το θρίαμβο πριν από 15 μέρες. Αλλά γενικά έχει μια καλά στάθεια εκτός. 1,81 Μπέτις θα τη στηριχτεί, ρε φίλε. Είπαμε ομάδα παίζει καλά. Εμείς θα τη βάλουμε και ας χάσουμε όταν κάνει αυτή το άσχημο παιχνίδι. Και αγαπημένες μας ομάδες στην Ισπανία εντός έδρας είναι η Μπέτις και η Θέλτα. Μας έχουν δώσει τα καλύτερα ποσοστά. Ατλέτικο Μαδρίτη Εσπανιόλ. Άσος είναι σε τραγικό φεγγάρι Εσπανιόλ. 5 και 4 το αύριο το μεσημέρι. Την έπιασα στο στόμα μου, την έχω στείλει αδιάβαστη. Ναι, την έχει στείλει. Εδώ είναι ωραία δύο γκολ ο Κρεσμάν. 12 ποσοστό, ρε φίλε. Ναι. Λέω με την έννοια θα έχει ένα πέναλτι σίγουρα για Ατλέτικο Μαδρίτης. Και δεν παίζεις γκολ με πέναλτι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Μετά όταν θα συζητώ με τον εαυτό μου. Μπαρτσελόνα Θέλτα, 1-12 ο Άσος, 7,5 σε δαιμονιώδη φόρμα ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Δεν είναι ανάγκη να λέμε το όνομά του. Και παιδάκια δίχρονα να το ξέρουν. Έτσι. Και μεγάλα παιδάκια των 80 ετών θέλουν να τον απολαμβάνουν. Εγώ δεν κοντράω τον Ιάγκο Άσπα σε αυτό το παιχνίδι. Με για ένα δεκα κάτι. Όχι, τίποτα άλλο λέμε. Μπορεί να το βάλει over 3,5, over 4,5. Ο άλλος το τελευταίο μάτς έκανε το απόλυτο, φίλε. Κάτι που ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει σε όλη τη ζωή, αυτός το έκανε σε ένα μάτς. Και μιλάμε φυσικά για το Μέση. Ξανά έκανε 3 γκολ και 2 assist στα 5 συνολικά αποβλήματά του. Μπορεί να μην το κάνει κανένας ποτέ. Τίποτα. 3 γκολ και 2 assist, είμαι αυτόν. Εκτός αν παίζεις με. Και αλλάξτε αυτό με τις assist. Δεν πατάει την μπάλα κάποιος και σουτάρει το φάουλ και είναι assist. Και είναι η ίδια assist που άλλο δίνει μια κάθετη πάσα ενώ έχει εξοδετερώσει όλη την άμυνα. Έχει νεκρώσει τον τερματοφύλακα και όλο μόνο τη μπόξη τα δίχτυα. Αυτό θα τη μετρά πέντε assist. Assist ο ένα, assist και ο άλλο. Δεν θα πει. Έξαλλο σε βλέπω με το θέμα. Ναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι πάντα με του Πασέρ, να ξέρει. Εγώ γοητεύομαι στου Ζημιού. Εγώ με του Πασέρ. Μπήκε ο Παλογιάρη στο μικρό, τσάπ με τη μία κάθετη. Μ' αρέσει αυτό. Πολλέ φορέ φίλοι αυτοί που δίνουν την πάσα είναι πιο ωραίο και από τον κόλλο αυτό που τελειώνει. Εννοείται. Ατλέτικο Μπιλμπάου Βαγιαδολίδ και 1,76 τον Μπιλμπάου, το οποίο κέρδισε στο 90 τη Δευτέρα. Τέσσερις μέρες πριν. Τον έβγαλε τον Άσο. Άμα του μπλάβει τις επιτυχίες και δεν. Τι έχουμε πει για τους δύο Άσους σήμερα. Ναι, αυτό πήγα να σε πω τώρα. Αυτό που λες εσύ. 10 παρατέταρτο είναι αυτό το μάτς αύριο.
Η Βαλένθια παίζει με την Ουέσκα. 1-41 ο Άσος. 4-77 το Χ και 8-04 το διπλό. Δεν η Βαλένθια η οποία. Βαλένθια. Ναι, καμή. Αυτό πήγα να σε πω τώρα. Ότι δεν είναι ακόμα, δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη μας. Και είπαμε όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ πέρα προτείνουμε. Έτσι, δεν σας παίρνουμε το χέρι και το στυλό και ή τα κουμπιά, σας ανοίγουμε το site της Goldbet και σας πατάμε τα χρήματά σας. Τα λεφτά είναι δικά σας. Η παραγγελία είναι δική σας. Ό,τι κάνετε, εσείς χρεώνεστε και την επιτυχία και την αποτυχία. Μακάρι αυτά που λέμε εμείς και τα ακολουθούμε εμείς πρώτα απ' όλα και μετά εσείς βγουν. Η Goldbet εκεί είναι, τα ταμεία είναι ανοιχτά. Τι έμπειρος έχεις γίνει στην επικοινωνία, ρε φίλε. Τι έμπειρος. Σοκαριστικό. Υπάρχουν δημοσιογράφοι 40 χρόνια που δεν μπορούν να σκεφτούν. Όπως εσείς σε 3 μήνες. Λεγκανέ Σεβίλη. Εδώ θα πάμε με τη Σεβίλη, εννοείται. Σεβίλη και 2-26, φίλε μου. Βέβαια. Ναι. Όχι, δεν είναι κανένα, είναι κακή ομάδα. Μεγάλη ομάδα είναι. 23 του μηνός, 23 του 10, 5 και 4. 23 είναι Κυριακή. Με το υψηλό κίνητρο. Μάλιστα. Άλλο ένα μάτς 23 του μηνός, στις 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο με τη Λεβάντε. 2-11. Πες μου έναν παίκτη, ναι, τη Λεβάντε. Κανένα δεν ξέρω. Ούτε μισό. Ούτε μισό και του έβλεπα κιόλα από χθε. Ναι. Φαντάσου πόσο δεν θέλω. Αν μου έλεγε Μάρκο Ρούι, θα σου έλεγα αμάν, ναι. Αμάν, εμένα. Δεν θα έχει ένα Μάρκο Ρούι. Εμένα το κυβότιο το γνώση όλων έχει γεμίσει και δεν θέλω να μαθαίνω τίποτα άλλο. Ναι. Όπω και κόσμο δεν θέλω να γνωρίζω άλλο. Τέρμα. Θυμάσαι που πιτσενικά δεν θυμόμασταν όλου του παίκτε που παίζαν στον πλανήτη. Ναι, και μεγαλώνοντα, μα φεύγουν τα ονόματα από εδώ και από εκεί. Εγώ σου λέω, όταν μεγάλωσα, εγώ νόμιζα ότι ο Γούναβη και ο Ισηφίδη, το μιλάμε στα 5 μου χρόνια. Ο Γούναβη και ο Ισηφίδη θα είναι εφόβου ζωή στο δεξί και το αριστερό back to Pauk. Δεν μπορούσα να κάνω εικόνα και να φτιάξω μέσα στο μυαλό μου ότι τελειώνουν, μεγαλώνουν, εύχονται άλλοι. Εγώ νόμιζα ότι οι μάχες καουμπόιδων και Ινδιάνων γίνονταν 3 χρόνια πριν. Ναι, τώρα. Και ας μεταφερθούμε να δούμε ζωντανά πόσο καουμπόι αυτός, ο Μάινερ στον Ινδιάνο. Και να βγάζει ο άλλος. Πέσιμο απάτσισε σοκ. Δείτε το που το κατεβάσουνε. Δείτε το που το κατεβάσουνε. Συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει τώρα, έλα. Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης, να κλείσουμε με τη μεγάλη την ομάδα. Ναι. Έτσι. Όχι, 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 άκυβα, άκυβα, άκυβα. Έφυγε αυτό. Είναι μακριά, είναι τρεις μηνός νομίζω. Μακριά, ναι. Έτσι κλείνουμε, με λαθάκι. Φάγαμε 3 λεπτά από τον διευθυντή. Τρελαίνω μετά το λες αυτό. Ο οποίος μπορεί να είναι εδώ. Καλά είναι. Να περάσετε όλοι. Μαριλίζ εδώ είναι. Εύχομαι σε όλους να έχετε χρήματα στην τσέπη σας, να έχετε ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές. Να περάσετε ωραία με τα τέρια σας, με τους δεσμούς σας, νόμιμους, παράνομους. Έτσι. Αυτό που κάνουν οι άλλοι και το κυριότερο είναι, και το κυριότερο είναι να είναι γεμάτες οι τσεπούλες σας. Γιατί μόλις είναι γεμάτες, όλα τα άλλα τα προβληματάκια λύνονται σιγά σιγά, εκτός φυσικά από τα υγείας. Ναι.